Ίσως σήμερα να επικρατεί η άποψη ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για κανέναν παρά μόνο για τον εαυτό τους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπό τους και μάλιστα το αποδεικνύουν έμπραχτα. Ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι η κυρία Γιαννούλα Φιλίππου. Η κυρία Γιαννούλα είναι 83 ετών σήμερα και είναι εθελόντρια εδώ και 36 χρόνια. Ζητούσα βοήθεια τότε στο νοσοκομείο. Το σπίτι μου είναι ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο και πήγα εκεί και από τότε είμαι εθελόντρια. Πώς σε βοηθούσατε δηλαδή τότε? Βοηθούσαμε στην κουζίνα, στο πλυντήριο, κάθομαι κατά γης και τηλιά παμπακούθηκε τα οποία μεταχειρίζονταν. Αυτή ήταν η δουλειά των πρώτων καιρών. Ύστερα είχαμε που παραλαμβάναμε τους εγκλωβισμένους. Μπορούσε να εργαστούμε όλο το βράδυ εκεί και το ίδιο με τους εχμαλώτους. Όπως μας ανέφερε η κυρία Φιλίππου, όταν η περίθαλψη που λάμβαναν οι εχμάλωτοι και οι εγκλωβισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έφτανε στο τέλος της, τότε αυτοί παραδίδονταν στον Ερυθρό Σταυρό. Η κυρία Φιλίππου, η οποία έγινε μέλος του Ερυθρού Σταυρού, συμπλήρωσε ότι μέσω αυτού επιδίωκαν να τους βρουν στέγη. Στην πορεία, πώς συνεχίσετε την εθελοντική σας δράση? Από την ημέρα που άνοιξε το ογκολογικό, πήγαινα δύο φορές την εβδομάδα και αυτό είναι από το ογκολογικό. Όταν με τιμήσαν. Και πήγαινα και βοηθούσα, σερβιρίσκαμε τσάι στους αρρώστους και στους συγγενείς των αρρώστων, ως την ημέρα που μεταφέρθηκε το ογκολογικό πάνω στο νέο νοσοκομείο, το οποίο δεν μπορούσα να πάω εγώ, διότι δεν οδηγούσα και κρατούσαμε παρέα και περισσότερο στους συγγενείς των ασθενών, διότι εκείνοι ήθελαν πιο πολύ υποστήριξη τις περισσότερες φορές από τους ασθενείς. Στην εθελοντική της δράση, κυρία Φιλίππου, απαριθμεί και εκατοντάδες συμμετοχές σε αιμοδοσίες. Από την εποχή που είχε γίνει μέλος του Ερυθρού Σταυρού, μετά την εισβολή, έως σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει με αυτόν τον τρόπο στους συνανθρώπους της. Το Ερυθρό Σταυρός απλώς είχαν έναν σοφέρο, ο οποίος υπάρχει ακόμα, εγκύριζε ορισμένα σχολεία, ελίκια, όχι σχολεία, και έφερνε τους μαθητές. Και πώς βοηθάτε στις αιμοδοσίες σήμερα? Στις αιμοδοσίες, ακριβώς μόλις τελειώσουν τον αιμοδοσία, έρχονται εκεί κοντά μου, επειδή πρέπει όλοι να κάτσουν εκεί 10 λεπτά, να πιούν τη λεμονάδα τους, να φάσουν κάτι, μπισκοτάκια ή οτιδήποτε έχουμε. Και αυτοί είναι και τους παρακολουθώ, να μην ζαλιστεί κανένα, να μην... Αυτή είναι η δουλειά μου. Η κυρία Γιαννούλα είναι από τις εθελόντριες, η οποία... σχεδόν κάθε εβδομάδα συμμετέχει στις αιμοδοσίες μας, μαζί με άλλες εθελοντρές φυσικά. Η κυρία Γιαννούλα προσφέρει τις λεμονάδες μετά το τέλος της αιμοδοσίας. Είναι ένας άνθρωπος κοινωνικός, αγαπητής στους αιμοδότες, τους λέει τι πρέπει να κάνουν μετά από την αιμοδοσία και είναι πάντα πρόθυμη όταν την καλέσουμε να προσέλθει στην αιμοδοσία. Τον περασμένο Οκτώβριο, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός Χρήστος Πατσαλίδης τίμησε την κυρία Φιλίππου για το κοινωνικό της έργο που διατελεί μέσα από την πολύχρονη εθελοντική της δράση. Εγώ είμαι παντρεμένη, έχω 6 εγγόνια. Δύο με τρεις φορές την εβδομάδα θα μαγειρέψω για όλους και βρίσκω καιρό να έρθω μια φορά την εβδομάδα στο εθελοντισμό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικοκυρά που να μην μπορεί. Επομένως όλοι μπορούμε. Φτάνει να θέλουμε. Φτάνει να θέλουμε, ναι. Αυτό είναι.